σχολιάσουμε μια καινούρια χρονιά ποδοσφαιρική, η οποία ελπίζουμε να έχει και αίσιο τέλος, γιατί τα πράγματα ευχόμαστε για να κερδίσουν καλά. Εμείς ξεκινήσαμε με ελπίδες και όνειρα ότι θα είναι μια κανονική πλέον ποδοσφαιρική χρονιά. Τα παιδιά στηρίζουν το εγχείρημά μας. Είμαστε μια διοίκηση η οποία είμαστε για τρίτη χρονιά μαζί και ευχόμαστε σε όλους μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και με ελπίδα. Καταρχάς να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους μας. Μια χρονιά η οποία, όπως και η προηγούμενη, ξεκινάει με δυσκολίες. Εύχομαι να πάνε όλα καλά από θέμα COVID, να μην έχουμε προβλήματα και να περάσουμε μια ποδοσφαιρική χρονιά χωρίς τα περσινά προβλήματα. Από εκεί και πέρα η ομάδα της Σιάτισσας συνεχίζει να συγκροτείται όπως έκανε και τα δύο προηγούμενα χρόνια, να στηρίζεται στα δικά της παιδιά, σε νεαρούς παίκτες με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Θα στηριχτούμε πάλι στον κορμό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί κάποια παιδιά έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο και θα φύγουν και τους ευχόμαστε να έχουν καλή συνέχεια και αυτά. Από εκεί και πέρα με κάποιες προσθήκες που θα έχουμε, 2-3 παιδιών, θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και για να έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο κορμός δηλαδή είναι ο περσινός, με λίγα λόγια, coach. Ναι, ο κορμός είναι ο περσινός, θα στηριχτούμε σε αυτά τα παιδιά, στα νεαρά παιδιά και να είναι σίγουροι όλοι ότι θα έχουμε ένα αξιόμαχο και αξιόλογο σύνολο. Η ομάδα πιστεύετε θα είναι έτοιμη και για φιλικά σε λίγες μέρες, γιατί έχετε ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες προετοιμασία. Η ομάδα, παρόλο τα κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει με κάποια παιδιά, θα δουλέψει και τις επόμενες μέρες. Έχουμε προγραμματίσει 4 φιλικά και μαζί με το παιχνίδι του Κυπέλλου θα είμαστε έτοιμοι για την αρχή του πρωταθλήματος.